Χιλιάδες είναι αυτοί που έδωσαν μια από τις σημαντικότερες μάχες της ζωής τους, αυτήν με τον κορονοϊό, και βγήκαν νικητές. Από την εμφάνιση της επιδημίας τον Δεκέμβριο, έχουν ανακάμψει συνολικά 64.633 άνθρωποι. Κάποιοι εξ αυτών πάλεψαν σκληρά καθότι είχαν κριθεί ως σοβαρά περιστατικά. Όπως αυτός ο άνδρας, 56 ετών στη Γουχάν, ο οποίος πήρε εξιτήριο από την μονάδα εντατικής και πλέον βλέπει με αισιοδοξία το αύριο. Τα παραδείγματα ασθενών που ανέκαμψαν πάμπολα και όλα τους εξαιρετικά σημαντικά, κυρίως για όσους παλεύουν ακόμη με τον ιό. Συγκινητική και η περίπτωση θεραπείας του 25χρονου Κόνορ από την Βρετανία, ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό, επίσης στη Γουχάν. Η ασθένεια άρχισε ως ένα απλό κρυολόγημα, που εξελίχθηκε όμως σε πνευμονία. That came very suddenly. It was a case of going to bed and waking up, not being able to breathe. It scared me. 45 μέρες μετά είναι υγιής και στέλνει το πιο ηχηρό μήνυμα, ότι μόλυνση από τον κορονοϊό δεν συνεπάγεται θάνατος. At no point was I thinking that I'm going to die. I'm a young person. I don't smoke, I don't drink. Οι περισσότεροι ασθενείς που ανέκαμψαν προέρχονται από την Κίνα, η οποία επιστρέφει σταδιακά σε ρυθμούς κανονικότητας. Ο ημερήσιος απολογισμός κρουσμάτων και νεκρών δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση τις μαύρες λύσεις του παρελθόντος. Τα χιλιάδες κρούσματα έγιναν εκατοντάδες και πλέον πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Ενδεικτικό της αναστροφής του κλίματος και το γεγονός ότι όλα τα προσωρινά νοσοκομεία που είχαν δημιουργηθεί στη Γουχάν για ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών έκλεισαν.